Ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης και η Λέσχη Lions Κατερίνης διοργάνωσαν ενημερωτική προληπτική ημερίδα για το σαχαρώδη διαβήτη. Η Λέσχη Lions Κατερίνης, γιορτάζοντας φέτος 40 χρόνια προσφορά στην τοπική κοινωνία, οργανώνει μια ημερίδα ενημέρωσης και πρόληψης για το σαχαρώδη διαβήτη. Σήμερα είχαμε κοντά μας 4 ομιλητές από Θεσσαλονίκη, τον Δόκτωρ Μανέ Χρήστο, που ήταν συντονιστής της ομιλίας, τον Δόκτωρ Τσιάντα Γιώργιο, τον Δόκτωρ Σκούτα Δημήτριο και τον Δόκτωρ Μουσλέχ Τζαντ, οι οποίοι αναλύσανε το σαχαρώδη διαβήτη από κάθε πλευρά του. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά και για τη σημερινή τους παρουσία. Η Λέσχη Lions Κατερίνης θα συνεχίσει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία με ενημερωτικές δράσεις αλλά και προσφορά σε άτομα που έχουν ανάγκη. Η σημερινή ημερίδα αναφέρεται στο σαχαρώδη διαβήτη. Ο σαχαρώδης διαβήτης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη κοινωνία. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 800.000 με 1 εκατομμύριο άτομα με διαβήτη και το πιο είναι σημαντικό το μήνυμα ότι πρέπει να έχουν καλά ζάχαρα για να μπορέσουν να αποφύγουν οι χρόνιες επιπλοκές. Οι χρόνιες επιπλοκές που φοβόμαστε και θέλουμε να τις αποφύγουμε είναι κυρίως να μην φτάσουμε σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και να αναγκαζόμαστε να κάνουμε τεχνητό νεφρό, να μην χάσουμε τα μάτια μας και να μην χάσουμε τα πόδια μας. Όλα αυτά προλαμβάνονται, αρκεί κάθε χρόνο να υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος. Αυτά ακριβώς αναπτύσσονται στην ημερίδα που διοργανώνεται εδώ στο Πνευματικό Κέντρο. Ήρθαμε εδώ να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε την εκδήλωση που διοργανώνει η Λέσχη Lions Κατερίνης για τον διαβήτη και για την παχυσαρκία. Οπότε ο σκοπός είναι στην προσπάθεια που κάνει η Λέσχη Lions Κατερίνης για την προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την υγεία. Μια προσφορά που πρέπει κυρίως και πάντα να κάνουν οι Lions και να προσφέρουν. Και εγώ σαν σύλλογος διαβητικών έτρεξε κοντά τους και να προσφέρω με το πάνελ 4 γιατρών. Οι ομιλητές ήταν ο Χρήστος Μανές, παθολόγος, διαβητολόγος, διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, που ήταν και ο συντονιστής της εκδήλωσης. Ο Δημήτρης Κούτας, παθολόγος, διαβητολόγος, διδάκτορο Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα αυτοέλεγχος και αντιμετώπιση. Μουσλέχ Τζαντ, ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, διδάκτορο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και διευθυντής Πολιατρίων Αναλήψεως με θέμα διαβήτης, παχυσαρκία και διατροφή. Ο Γιώργος Τσιάντας, παθολόγος, διαβητολόγος, υπεύθυνος διαβητολογικού ιατρίου της παθολογικής κλινικής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με θέμα επιπλοκές του διαβήτη. Ειδικά αισθητικά έχουν φυτικές ίνες, έχουν βιταμίνες, έχουν άλλα φύτικα στοιχεία. Αυτές οι φυτικές ίνες για εσάς τα άτομα με διαβήτη είναι απαραίτητες. Γιατί καθυστερούν την απολαύση της τροφής. Και μάλιστα παρατηρείται στην Ελλάδα ότι τρώνε τη σαλάτα στο τέλος του φαγητού. Κανονικά φίλε και φίλοι πρέπει να φάτε στην αρχή. Να καλύψει το στομάχι και μετά να φάμε την υδατάνθρακα. Για να καθυστερήσει την απολαύση και να μην ανεβεί το ζάχαρο απότομα. Άρα τα λαχανικά είναι απαραίτητα στη διατροφή μας. Τουλάχιστον 2 φιτζάνια λαχανικά την ημέρα είναι απαραίτητα για εσάς. Το ψωμί. Που δεν μπορεί κανένα άτομο με διαβήτη να διακόψει. Είναι καλό το ψωμί, εφόσον είναι σε μικρές ποσότητες, γιατί κοιτάξτε τι έχει υδατάνθρακες, έχει πρωταΐνες, έχει φυτικές ίνες. Αλλά 5 με 7 είναι πάρα πολλά. Εγώ συνιστώ τουλάχιστον το πουλί 3 πέτσες ψωμί την ημέρα, δηλαδή μπρασμένα σε κάτι έρμα. Γιατί έχει ψηλό γλυκημικό δίκτυο και το ψωμί. Απαραίτητα λιπαρά οξέα, έχουν βιταμίνες. Μία μικρή σκουταλία στη σούπα λίπος είναι καλά στην καθημερινή μας φαγητό και κυρίως το ελαιόλαδο. Έτσι λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεσογειακή μας διατροφή, όπου θα τρώμε σχεδόν κάθε μέρα αυτά που βλέπετε, λιγότερα λίγες φορές την εβδομάδα, τα αυγά και τα γλυκά, και σχεδόν μια φορά το μία στο κρέας. Έτσι λέει η μεσογειακή μας διατροφή. Όταν λέμε επιπλοκές, εννοούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν το σάχαρό μας δεν ρυθμίζεται καλά. Τις επιπλοκές αυτές τις ταξινομούμε, τις διακρίνουμε σε 2 κατηγορίες. Είναι οι οξείες επιπλοκές, αυτές οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συνήθως είναι πλήρως ανατάξιμες. Δηλαδή, όταν θα τις θεραπεύσουμε, συνήθως δεν αφήνουν κανένα κουσούρι.
και είναι οι πιο σημαντικές, οι χρόνιες επιπλοκές, που τι είναι, είναι η προσβολή των μικρών αγγείων, των μεγάλων αγγείων και η προσβολή των νεύρων. Στις οξύες επιπλοκές, η πιο σημαντική είναι η διαβητική κετοξέωση. Όσοι ζουν με το διαβήτη τύπου 1, σίγουρα την ξέρουν. Είναι μια επιπλοκή η οποία για να συμβεί θα πρέπει να υπάρχει πλήρης έλλειψη ινσουλίνης, όπως είναι στον ιανικό διαβήτη. Συμβαίνει συνήθως κάτω από καταστάσεις στρες, συνήθως μια γρήπη, μια πνευμονία, μια γαστρετερίτιδα, ένας πυρετός, ένα τραύμα, που πολύ συχνά από άγνοια γίνεται λιγότερη δόση ινσουλίνης, ενώ πρέπει κανείς να κάνει χρήση μεγαλύτερης δόσης. Αυτό λοιπόν οδηγεί στην κατάσταση αυτή που λέγεται κετοξέωση, στην οποία βλέπουμε, παρατηρούμε ελάττωση του pH του αίματος, αφυδάτωση, διαταραχές στους ηλεκτρολίτες, και είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει στο νοσοκομείο, ακόμα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να τη γνωρίζουν όλοι όσοι πάσχουν από διαβήτη, ειδικά όσοι πάσχουν από νεανικό διαβήτη,